Και δεν είναι μόνο αυτές οι εξελίξεις στον Εύρο. Πάμε αμέσως στη Μίνα Καραμίτρου να μας ενημερώσει. Γιατί, Μίνα, καλησπέρα. Φαίνεται ότι αλλάζουν και τα σχέδια των Τούρκων και τα σχέδια της ελληνικής πλευράς. Νίκο, από πέρσι πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μία αύξηση που φτάνει ακόμα και το 20% της πίεσης σε ροές. Δεν είναι όμως μόνο αυτό που προβληματίζει. Είναι ότι οι αστυνομικοί διαπιστώνουν ότι τα κυκλώματα των διακινητών αλλάζουν πάρα πολλές φορές τα σχέδιά τους και ψάχνουν πάντοτε τρόπους, ξέρεις, να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τους Έλληνες αστυνομικούς και φυσικά να αποφεύγουν και τις συλλήψεις. Να σας πω λοιπόν ότι το τελευταίο σχέδιό τους είναι να χρησιμοποιούν ως οδηγούς για να μεταφέρουν τους παράτυπους μετανάστες από τον Εύρο στην ενδοχώρα, Βόσνιους οδηγούς και μάλιστα μετροχόσπιτα που προσποιούνται ότι είναι τουρίστες. Μόνο την τελευταία εβδομάδα η ελληνική αστυνομία έχει συλλάβει 9 Βόσνιους οι οποίοι νίκιαζαν τροχόσπιτα και έβαζαν πίσω στο τροχόσπιτο παράτυπους μετανάστες, τους οποίους φυσικά έχουν παραλάβει από τις ακτές του Εύρου. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι τα κυκλώματα των παράνομων διακινητών χρυσοπληρώνουν αυτή την περίοδο τους Βόσνιους οδηγούς, ακριβώς γιατί έχουν στενεύσει πάρα πολύ τα περιθώρια. Οι έρευνες που γίνονται και τα μπλόκα τα οποία στείνονται είναι τόσα πολλά που πλέον μπορούν να πληρώσουν ακόμα και 1.500 ευρώ ένας παράτυπος μετανάστης για να επιβεβαστεί αυτό το τροχόσπιτο του Βόσνιου που θα τον οδηγήσει ο πρώτος σταθμός μέχρι τη Θεσσαλονίκη.